όταν μου είπαν για το Χ, είχα παραξενευτεί πάρα πολύ. Λέω, τι είναι αυτό το Χ, αλλά κανένας δεν μπορούσε να μου εξηγήσει τι πραγματικά είναι αυτό το Χ. Και δάμβια πάρα πολλά χρόνια δεν καταλάβαινα τι είναι το Χ. Λοιπόν, πώς εξηγείς έναν άνθρωπο, σαν έναν μικρό άνθρωπο, τι είναι αυτό το μαθηματικό Χ που το λένε όλοι οι καθηγητές σαν να είναι το αυτονόητο, ας πούμε, αυτό το Χ. Σαν να όλοι να γνωρίζουν τι σημαίνει. Εσύ, πώς το εξηγείς αυτό το Χ? Κοίτα, αυτό που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε μέρη όπου έχουν μελετήσει πώς μαθαίνουμε, είναι ότι δεν πηδάνε κατευθείαν από μία έννοια απλή που μπορούμε να κατανοήσουμε, όπως είναι ένα πορτοκάλι, ένα μήλο, σε κάτι τόσο αφαιρετικό, σε κάτι τόσο αφηρημένο. Δεν μπορούμε κατευθείαν να αντιληφθούμε, ιδίως σε μία ηλικία όπου ακόμη ξεκινούμε να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αφηρημένες έννοιες. Είναι πολύ δύσκολο να πηδήξουμε κατευθείαν εκεί. Οπότε αυτό που κάνουν είναι ότι δημιουργούν μία σκάλα ή μία σκαλωσιά, αν θες, που σιγά σιγά σου επιτρέπει να σκαρφαλώσεις από πιο βασικές έννοιες σε αυτή την πιο πολύπλοκη έννοια. Δηλαδή, συνήθως ξεκινάνε με πράγματα όπως: αν προσθέσω 3 πορτοκαλάκια και άλλα 2 πορτοκαλάκια, πόσα πορτοκαλάκια έχω? Και αν αρχίσω να κάνω πράξεις όπου συνθέτω έννοιες και βάζω, για παράδειγμα, 2 πορτοκαλάκια και 3 φραουλίτσες και άλλα 3 πορτοκαλάκια και άλλες 2 φραουλίτσες, πόσα πράγματα θα έχω στο τέλος? Και σιγά σιγά περνάμε από αυτές τις έννοιες που βγάζουν νόημα σε έννοιες όπως είναι σχηματάκια. Έτσι, αντικαθιστούμε το πορτοκάλι και τη φράουλα με ένα τριγωνάκι, ένα τετραγωνάκι, ένα κυκλάκι και λέω πόσα κυκλάκια έχω, πόσα τριγωνάκια, πόσα τετραγωνάκια, και στο τέλος αρχίζω να δημιουργώ την έννοια της έλλειψης ενός συμβόλου. Ναι. Δηλαδή, αυτό που κάνω είναι αφαιρώ πλέον τα τριγωνάκια, τετραγωνάκια κλπ. Και βάζω ένα ερωτηματικό. Και λέω, για παράδειγμα, έχω ένα ερωτηματικό και άλλο ένα ερωτηματικό και άλλο ένα ερωτηματικό και τα προσθέτω και παίρνω 6. Πόσο είναι το κάθε ερωτηματικό τελικά? Και σιγά σιγά λοιπόν, αφού έχουμε περάσει από αυτή την έννοια, και παρεμπιπτόντως το ερωτηματικό είναι ίσο με 2, γιατί προσθέτουμε 2 και 2 και 2, περνάμε στην έννοια ότι μπορούμε, αντί να χρησιμοποιούμε ένα ερωτηματικό ή ένα άλλο συμβολάκι, τριγωνάκι, τετραγωνάκι, να χρησιμοποιήσουμε ένα γράμμα. Εγώ να πω πώς θα με βοηθούσε, νομίζω τώρα, έτσι όπως το βλέπω τώρα τα πράγματα. Αν, ας πούμε, αντί για το Χ, το λέγανε Μαρία, Παναγιώτη. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να το πούμε Χ. Αυτό είναι το μπερδευτικό της υπόθεσης, που λένε όχι Χ. Δεν είναι Χ, θα μπορούσε να είναι πορτοκάλι, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, θα μπορούσε να είναι Ελένη, θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε που ψάχνουμε, ας πούμε, αυτός ο άγνωστος που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Αλλά παλιότερα ήταν πολύ μπερδευτικό. Και κάτι άλλο που δεν μου άρεσε ο τρόπος που μου το δίδαξαν είναι αυτό το Χ που πετάει από την άλλη μεριά και αλλάζει πρόσημο. Γι' αυτό τι έχεις να πεις για αυτό το μαγικό Χ που παίρνει το μαγικό χαλί και πηγαίνει στην άλλη μεριά της εξίσωσης και ξαφνικά αλλάζει πρόσημο? Γιατί δεν βγάζει κανένα νόημα όλο αυτό. Ναι, αναφέρεσαι στις εξισώσεις, όπου στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι μια τραγική προσέγγιση όσον αφορά τη διδασκαλία στα σχολεία, γιατί πολύ συχνά δεν μπαίνουμε στην έννοια του τι είναι η εξίσωση και αρχίζουμε να εξηγούμε ότι περνάει ένα γράμμα από την άλλη μεριά και μαγικά, έτσι όπως πέταξε από την άλλη, άλλαξε και πρόσημο, το μείον έγινε πλην και κανείς, το μείον έγινε συν και το συν έγινε πλην και κανείς δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Ενώ στην πραγματικότητα πίσω από αυτό, και όντως έχει γίνει τεράστια έρευνα πάνω στο πώς μπορούμε να διδάξουμε την επίλυση εξισώσεων, από πίσω πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι μιλάμε για μια ισορροπία και έτσι πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής ότι είναι σαν να έχουμε ένα ζύγι. Να έχουμε μια ζυγαριά όπου δύο τμήματα της ζυγαριάς ισορροπούν και έτσι μπορώ να κάνω ακριβώς το ίδιο και στις δύο μεριές. Έτσι, για παράδειγμα, αν έχω, ας πούμε. Συν ένα, ας το κάνουμε απλό. Ναι. Δηλαδή δεν πάει από την άλλη και ναι, αλλάζει πρόσημο, άρα είναι μείον ένα. Είναι, προσθέτουμε και από την άλλη, ναι, το ίδιο και άρα αλληλεπιδράμε τα υπόλοιπα νούμερα και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, δηλαδή αν έχω ένα μείον ένα στη μία μεριά που θέλω κάπως να το εξαφανίσω, μπορώ να προσθέσω ένα και στα δύο, γιατί η ζυγαριά δεν θα επηρεαστεί, η εξίσωση, η ισότητα. Από τη στιγμή που έχω δύο πράγματα που ισορροπούν, αν προσθέσω ένα και στα δύο, θα συνεχίσει να ισορροπεί. Αν αφαιρέσω ένα και από τα δύο, θα συνεχίσει να ισορροπεί. Έτσι, όταν λέμε, α, περνάω το ένα από την άλλη και γίνεται μείον ένα, επειδή ήταν συν ένα, στην πραγματικότητα δεν κάνω αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα αφαιρώ ένα και από τις δύο μεριές. Απλώς από τη μεριά που έχω το συν ένα θα εξαφανιστεί, γιατί έκανα συν ένα μείον ένα, άρα πάει αυτό. Και από την άλλη εμφανίστηκε αυτό μείον ένα, που δεν είναι το ένα που ήταν από την άλλη και πέταξε και άλλαξε πρόσημο. Είναι ότι αφαίρεσα και από τα δύο και τώρα εμφανίστηκε το μείον ένα στην άλλη μεριά. Οπότε πολύ συχνά, δυστυχώς, με τα κολπάκια που έχουμε βγάλει για να διδάξουμε σε μαθητές κάποιες έννοιες οι οποίες είναι πιο σύνθετες, καταλήγουμε τελικά να διαπράττουμε ένα έγκλημα όσον αφορά την αντίληψη της έννοιας. Και έτσι πολύ συχνά οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν τι είναι το συν, τι είναι το πλην, πώς περνάνε πράγματα από τη μία μεριά της εξίσωσης στην άλλη, τι είναι η εξίσωση. Και τελικά δημιουργείται ένα μπέρδεμα, μια σύγχυση. Και στο τέλος χάνουν και τον ενδιαφέρον τους οι μαθητές.
γιατί δεν αντιλαμβάνονται ότι η έννοια από πίσω είναι πάρα πολύ απλή στην πραγματικότητα. Ναι. Και κάτι άλλο που δεν μου άρεσε είναι ότι κάθε φορά που έκανε κάποιος κάποια ερώτηση ή είχε μία απορία, πολλοί καθηγητές έλεγαν «Μα αυτό το είχαμε κάνει πέρυσι, ή έπρεπε να το ξέρεις, ή πάλι τα ίδια θα λέμε, ή δεν έχεις κάνει τα μαθήματά σου». Δηλαδή είχε έναν τιμωρητικό χαρακτήρα, έναν ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Δεν υπήρχε έτσι ένα ωραίο κλίμα στην τάξη όπου όλοι θέλουν να μάθουν και να παίξουν ταυτόχρονα ή να μάθουν μέσω του τραγουδιού, μέσω της κίνησης. Γιατί τα μαθήματα πρέπει να είναι τόσο βαρετά και πάντα να τρως κράξιμο, ας πούμε, άμα κάτι δεν θυμάσαι? Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταλήξει σε αυτό το επάγγελμα χωρίς κάποια κατεύθυνση, χωρίς κάποια υποστήριξη όσον αφορά το υπόβαθρο του πώς αντιλαμβανόμαστε πράγματα, πώς μαθαίνουμε πράγματα. Γιατί η διδασκαλία από πίσω, υπάρχει μια τεράστια επιστήμη η οποία παίρνει στοιχεία από την ψυχολογία, από την κοινωνιολογία. Γνωρίζουμε πράγματα πλέον πολύ καλά για τον εγκέφαλο, νευροψυχολογία, νευροφυσιολογία του εγκεφάλου τέλος πάντων, όπου καταλαβαίνουμε ότι αν μας ντροπιάσουν, αν μας ξεφτυλίσουν, αν μας κάνουν να αισθανόμαστε φόβο και άσχημα, μπλοκάρουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε. Πρέπει να είμαστε δηλαδή σε ένα περιβάλλον όπου αισθανόμαστε ασφαλείς, αισθανόμαστε άνετα, αισθανόμαστε όμορφα και ότι έχουμε τη δυνατότητα να πειραματιστούμε και να κάνουμε λάθος. Γιατί στην πραγματικότητα το λάθος είναι αυτό που μας επιτρέπει να μάθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο πιο πολλά λάθη κάνουμε, τόσο πιο γρήγορα μαθαίνουμε. Εκτός αν φοβόμαστε να πραγματοποιήσουμε το λάθος και φοβόμαστε ότι κάθε φορά που πετάξουμε την κοτσάνα μας θα εμφανιστεί ένας καθηγητής να μας πει: «Όχι, άκουσα πάλι, αυτό το κάναμε πρόπερση, δεν το πιστεύω ότι άκουσα τέτοια ερώτηση». Που προφανώς αυτό συμβαίνει γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ειδικοί, είναι άχρηστοι. Και βαριούνται. Είναι εντελώς άχρηστοι. Βαριούνται να διδάξουν. Μα το πρόβλημα είναι, δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει πέντε πράγματα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και το πώς μαθαίνουμε να μπει σε μια τάξη και να διδάσκει, να διδάξει. Και να διδάσκει καθημερινά χωρίς να γνωρίζει πέντε στοιχειώδη πράγματα, γιατί στην τελική δεν αντιλαμβάνεται ότι το κάνει, ότι κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να σε προσβάλλει εσένα ως μαθητή καθημερινά και να μην αντιλαμβάνεται ότι αυτό έχει έναν αρνητικό αντίκτυπο σε σένα. Γιατί, να θεωρεί ότι είναι καλό. Γιατί θεωρείς ότι πειθαρχείς το μαθητή, το οποίο είναι μια πάρα πολύ σημαντική αξία, η πειθαρχία. Αλλά σημασία έχει πώς πειθαρχείς το μαθητή. Με φόβο, έτσι όπως έχουν μάθει οι προηγούμενοι, ή μήπως ήρθε η ώρα να ανοίξουμε λίγο το μυαλό μας και να προσθέσουμε άλλους τρόπους, πιο δημιουργικούς, πιο παιχνιδιάρικους, ώστε να μαθαίνουμε όλοι με έναν καλύτερο τρόπο που να μας αρέσει, ρε παιδί μου, να μην βαριόμαστε. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να εστιάζουμε πάντα στην επιστήμη, στα στοιχεία που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες, όπου πλέον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες μέθοδοι έχουν πιο αποτέλεσμα στον εγκέφαλο κάθε ανθρώπου. Η μάθηση πηγάζει από τον εγκέφαλο, αλλά είναι σε τεράστιο βαθμό κοινωνικό χαρακτηριστικό. Μαθαίνουμε μέσα από ομάδες, μαθαίνουμε μέσα από το πλαίσιο το κοινωνικό από το οποίο ξεκινάμε και βιώνουμε. Κάποιες φορές μπορεί να θεωρούμε ότι κάποιοι μαθητές είναι πολύ άτακτοι, πολύ φασαριώδηδες που λέμε, ενώ άλλοι μαθητές είναι τα καλά παιδιά που κάθονται ήσυχα. Αυτά είναι κοινωνικά στερεότυπα και είναι χαζομάρες, γιατί υπάρχουν κοινωνικά γκρουπ τα οποία μαθαίνουν μέσω του χορού, μαθαίνουν μέσω του να φωνάζουν, να εκδηλώνονται πολύ δυνατά. Και καμιά φορά περιορίζουμε διάφορες ομάδες όταν δεν αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε ομάδα. Κάποιοι λαοί θέλουν πολύ να είναι αγκαλιασμένοι, να κουμπιούνται κλπ. Και δεν μπορούν, ρε παιδί μου, να τους χωρίσεις και να τους βάλεις τον καθένα στη γωνιά τους και να τους πεις: «Κάτσε ήσυχα, εδώ θα μάθεις». Δεν μπορείς δηλαδή να το κάνεις αυτούς τους Βραζιλιάνους, για παράδειγμα. Οι Βραζιλιάνοι θα μάθουν όλοι μαζί ομαδικά, γκρουπ, αστεία, χορούς. Και το ξέρω γιατί έχω διδάξει στη Βραζιλία. Στην Αγγλία διδάσκω με άλλο στυλ. Άρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και την κουλτούρα, την κοινωνία. Και φυσικά να μην ξεχνάμε την επιστήμη, η οποία θα είναι το υπόβαθρο της διδασκαλίας όπου και αν καταλήξουμε να διδάσκουμε. Ωραία! Φτάσαμε στο κτίριό μας και λέω να πάρουμε τα σκαλοπάτια αντί για το σανσέρ. Τι λες? Ναι, γιατί όχι. Πού είναι τα σκαλοπάτια? Ταραν! Δεν φαίνονται πολύ καλά. Αλλά είναι αυτά εδώ. Σκαλοπάτια! Αντί.